got no money at all. Όπως υποσχέθηκα, επιστρέφουμε με μια παραγωγό τώρα, τη Ρωμάνα Λόμπατς, η οποία καταγείται από την Ουκρανία και είναι παραγωγός στην ταινία Κίντο, η οποία προβλήθηκε χθες στον Απόλλωνα. Και να σημειώσουμε ότι έχει πάρα πολλά βραβεία και πολλές διεθνείς διακρίσεις. Wow. Γεια σου, Ρωμάνα. Γεια σου, Χάρη. Εδώ οι φίλοι μου, τα παιδιά, ο Ιάσονας Λουκίσας και ο Δημήτρης Κοτούλας, έχουν ετοιμάσει κάποιες ερωτήσεις να σου κάνουν. Ελπίζω να είσαι έτοιμη. Είμαι πανέτοιμη. Στριμώχνουν στη γωνία αυτές οι ερωτήσεις. Οχ, 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 οχ. Ανυπομονώ. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω εγώ πρώτα για να πω πόσο ενθουσιασμένος είμαι με όλο το make-up της παραγωγής και... πραγματικά το πώς μεταμορφώσατε τα παιδιά να φαίνονται σαν ενήλικες. Και θα ήθελα να ρωτήσω πιο αναλυτικά σχετικά με το make-up. Δηλαδή πόσο καιρό σας πήρε και αν είστε ευχαριστημένοι με το αποτέλεσμα που προβλήθηκε. Λοιπόν, σχετικά με την παραγωγή της ταινίας, εγώ μπήκα στο δεύτερο στάδιο της μεταπαραγωγής, της διανομής και του marketing και δεν γνωρίζω τόσο αναλυτικά πάνω σε αυτό, αλλά θα σας πω. Αρχικά αυτό λέγεται SFX, δηλαδή Special Effect, και Prosthetics. Δηλαδή δούλεψαν δύο άνθρωποι πάνω σε αυτό. Μία μακιγιές, η Ιωάννα Λυγίζου, η οποία είναι πολύ γνωστή μακιγιές στην Ελλάδα σε ταινίες κινηματογραφικές, και ο Πάνος Κονδύλης, ο οποίος είναι SFX creator. SFX, ναι. Δημιουργός SFX. SLF. Ναι, ακριβώς. Οπότε δούλεψαν αυτοί οι δύο άνθρωποι ώστε να δημιουργηθεί αυτό το αποτέλεσμα, το οποίο θέλαμε να φαίνεται ότι δεν είναι φυσικό, δηλαδή θέλαμε να φαίνεται ότι είναι κάτι φορετό. Χαιρόμαστε που άρεσε. Πήραμε και ένα βραβείο στη Δράμα γι' αυτό, στο Φεστιβάλ της Δράμας, φέτος. Και χαιρόμαστε πολύ. Εσείς καταλάβατε ότι ήταν παιδιά? Εγώ να πω την αλήθεια, ναι. Μου φαινόταν αυτονόητο ότι είναι παιδιά. Αλλά μας είπατε χθες στον Απόλλωνα ότι κάνατε ένα survey, μια στατιστική έρευνα, ευχαριστώ, η οποία μας είπε ότι το 80% δεν είχαν καταλάβει ότι είναι παιδιά. Ναι, ακριβώς. Έκανα δύο στατιστικές έρευνες. Δηλαδή, μία όταν πήρα την ταινία, γιατί η ταινία ήταν έτοιμη. Εγώ ήξερα ότι στην ταινία παίζανε παιδιά και την είδα υπό αυτό το πρίσμα και μου άρεσε πάρα πολύ. Και ήθελα να αναλάβω την ταινία και τη μετέπειτα πορεία της. Αλλά προέκυψε αυτό το πρόβλημα κάπως. Κατάλαβα ότι ο τίτλος που ο οποίος ήταν Μπάμπουσκα δεν τέριαζε σε αυτό το κόνσεπτ, γιατί δυσκόλευε στην κατανόηση του τι είναι αυτή η ταινία ουσιαστικά. Κάναμε αυτή την έρευνα και μετά κάναμε και δεύτερη έρευνα αφού κάναμε τις αλλαγές, για να δούμε αν αυτό έχει, αν τελικά οι αλλαγές που κάναμε έχουν κάποια ανταπόκριση. Και εν τέλει είχανε, δηλαδή το 50-60% σχεδόν πια καταλαβαίνει ότι πρόκειται για παιδιά. Κάποιοι δεν είναι σίγουροι αν είναι παιδιά 17-18 χρονών ή αν είναι μικρότεροι. Αλλά πλέον έχει αποσαφινιστεί κάπως, τουλάχιστον. Βοηθάει και ο καινούργιος τίτλος, μάλλον, το Κίντο. Ναι, ναι. Εγώ δεν κατάλαβα τι ηλικία είναι ακριβώς. Θα πω ότι είναι μια γρήγορη μαντεψιά στο φάσμα του από 18, θα πω, μέχρι 25. Οποιαδήποτε ηλικία και να άκουγα θα μου φαίνονταν λογική. Ναι. 18 μέχρι 25 θα πω. Εγώ θα έλεγα ότι ένιωθα ότι είναι μικρότερη. Ναι, okay. Ναι. Πόσο δηλαδή, για πείτε. Αν μπορούσα να πω, εγώ θα έλεγα από 16 μέχρι, ναι, 20. Ναι. 16 χρονών και εγώ πιστεύω. Ποιος είναι μέσα? Τα παιδιά είναι πιο μέσα, εσύ είσαι πολύ έξω, αλλά σοβαρά δεν πειράζει. Σοβαρά τώρα. Ναι, 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 είναι 14 με 15 τα παιδιά. Τι λες τώρα. Απίστευτο. Όταν κάναμε είχαν απίστευτες ερμηνείες για τόσο. Ναι, πολύ καλή. Ο Μιχάλης Κίμωνας είναι απόφοιτος δραματικής σχολής του Εθνικού Θεάτρου επιπλέον, ο σκηνοθέτης, και έχει τελειώσει και τη ΣΑΕ. Και γενικά δουλεύει πάρα πολύ με τους ηθοποιούς, το οποίο είχε πολύ, ενώ είχε κάπως ένα πολύ διακριτό αποτέλεσμα και εμένα μου άρεσαν πάρα πολύ οι ερμηνείες όταν τις είδα. Είμαι και εγώ η ίδια ηθοποιός, οπότε... Ναι, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Είδαμε ότι όχι μόνο είσαι ηθοποιός, έχεις κερδίσει και πολλά βραβεία ηθοποιίας. Και τώρα σε είδαμε σε ρόλο producer. Να. Πώς και έγινε αυτή η αλλαγή? Λοιπόν, το προτείνω να επιφύλακτα σε όλους τους τοπιούς να διαλέξουν και κάποιο άλλο επάγγελμα.
Εγώ ξεκίνησα όταν ήμουν 11 να κάνω ταινίες. Ενώ από πιο νωρίς ήμουν σε διάφορες θεατρικές ομάδες κτλ. Ξεκίνησα από τα 11 να κάνω ταινίες και μετά σπούδασα στη Δραματική Σχολή του Οδείου. Αλλά σε κάποια φάση, όταν συνειδητοποίησα ότι αυτό το πράγμα δεν πήγαινε πραγματικά πουθενά, ενώ καλά πήγαινε εν μέρη, δηλαδή έχω κάνει πολλές ταινίες μέχρι τώρα. Αλλά παρόλα αυτά δεν ήταν βιώσιμο και κάπως ήταν και λίγο κακοποιητικό. Δηλαδή όλα αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν στο θέατρο, στο χώρο του θεάτρου και το χώρο του θεάματος γενικά είναι λίγο βάναυσα ή τουλάχιστον ήταν μέχρι πρότινος, μέχρι το Me Too, πολύ έντονα. Και όχι μόνο σε σχέση με την κακοποίηση, σε σχέση με την κακοποίηση και σε σχέση με την, με την άσκηση εξουσίας πάνω σου. Είσαι σε ένα χώρο πάρα πολύ κλειστό. Στο θέατρο κυρίως, δηλαδή ο κινηματογράφος γι' αυτό είναι πιο ωραίος, έχει πιο μεγάλη διάδραση. Είσαι σε έναν χώρο με 8-9 ανθρώπους συνήθως, ένας από αυτούς είναι ο σκηνοθέτης και ο σκηνοθέτης ή η σκηνοθέτρια και κάπως δημιουργείται μια πολύπλοκη σχέση όπου συνήθως υπάρχει μεγάλη εξουσία από το σκηνοθέτη πάνω στους ηθοποιούς. Αν δεν είσαι τυχερός και έχεις βιώσει κάτι τέτοιο που οι περισσότεροι ηθοποιοί έχουν, δεν είναι κάτι πάρα πολύ ευχάριστο. Δηλαδή, μετά αναλογίστε τι κάνω εγώ σε αυτόν τον κόσμο. Δηλαδή, σπούδασα υποκριτική και δεν πληρώνομαι καλά, κακοποιούμε και το αποτέλεσμα είναι κακό. Σε φάση, τι κάνω στη ζωή μου. Και μετά ξεκίνησα να ανακαλύπτω διάφορα πράγματα και νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα, μια ευρεία γκάμα πραγμάτων που μπορούμε όλοι να κάνουμε σε σχέση με αυτό που έχουμε επιλέξει. Την οποία δεν βλέπουμε συνήθως. Έχουμε βάλει έναν στόχο πολύ συγκεκριμένο και δεν αφήνουμε τον εαυτό μας να δει παραπέρα από αυτό. Και κάπως είχα την τύχη να ταρακουνηθώ και μπήκα λίγο στη διαφήμιση, έκανα copywriting σε μια πολύ μεγάλη διαφημιστική. Μετά έψαχνα λίγο τη φάση μου μες στην παραγωγή και κάπως τώρα πια προσπαθώ να τα συνδυάσω. Όχι, δηλαδή με την εταιρεία μου ασχολούμαι παραπάνω. Αλλά μπορώ να επιλέξω πια σαν ηθοποιός τι θα κάνω και τι όχι, που είναι πολύ σημαντικό. Άρα θα σε ξαναδούμε σαν ηθοποιό είτε στο θέατρο είτε σε σειρές, ταινίες, οτιδήποτε? Σε ταινίες ναι, σε σειρές. Θέλω να πω δεν έχεις ρίξει μαύρη πέτρα? Όχι, όχι καθόλου μαύρη πέτρα. Εντάξει. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Ναι, επειδή ακούγεσαι λίγο πικραμένη από όλο αυτό το χώρο, υπάρχει ας πούμε ένας ρόλος ή μια δουλειά που έκανες τα οποία ας πούμε μετανιώνεις ή θα την έκανες διαφορετικά? Συνήθως αυτή η ερώτηση γίνεται αντίθετα. Εγώ είπα ότι είναι δύσκολες ερωτήσεις. Ενώ, ναι, φυσικά, φυσικά. Υπάρχουν αρκετές δουλειές τις οποίες δεν θα έκανα από τον ίδιο τρόπο ή δεν θα έκανα. Το να ξέρεις να φεύγεις είναι το μεγαλύτερο πράγμα που μπορείς να κάνεις καλό στον εαυτό σου. Αλλά όχι, δεν είμαι καθόλου πικραμένη. Ενώ έχω βρει πάρα πολύ τον εαυτό μου μέσα από το πώς θέλω να κάνω τα πράγματα και να έχω τον έλεγχο του πώς αντιλαμβάνομαι την ύπαρξή μου μέσα σε αυτό το χώρο. Ναι. Αλλά όχι, όχι, δεν είμαι πικραμένη. Μπορεί να είναι η φωνή μου λίγο. Είμαστε όλοι λίγο βραχνιασμένοι. Περνάμε πάρα πολύ καλά σε αυτό το φεστιβάλ και αυτό βγαίνει προς τα έξω. Ακριβώς. Ναι. Αλλά ναι, παίζω τώρα στην καινούργια ταινία του Μανώλη Μαυρή. Που θα βγει φέτος, μάλλον. Σε κάποιο φεστιβάλ, ελπίζω. Μεγάλο. Ναι. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση που ίσως γεννήθηκε? Γεννήσατε κάποια ερώτηση κατά τη διάρκεια? Εγώ είμαι καλυμμένος, έχω να πω. Δεν ξέρω αν ο Δημήτρης έχει κάποια ερώτηση. Και εγώ νομίζω είμαι καλά. Ωραία. Να σε ευχαριστήσουμε. Εγώ υπερκαλύφθηκα. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αφού κλείσουν τα μικρόφωνα. Βεβαίως. Off the record. Οπότε να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τη Ρωμάνα για το χρόνο της. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πολύ ωραία. Ευχαριστούμε Ρωμάνα και επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο. Καλή συνέχεια.